Μαρία, τα μοίρασε τα κάστανα τέλος. Ναι. Μοίρασε και αυτά εκεί. Τι είναι αυτά? Τα δικά μου. Πώς να τα μοιράσω? Μοίρασέ τα σε όλους, ρε. Δεν θα πάρεις κάστανα? Όχι, δεν θα πάρω. Γιατί? Γιατί, ρε φίλε, έχω κουραστεί να το λέω συνέχεια. Μοίρασέ τα. Παιδάκι μου, πάρε κάστανα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι αν φέρετε τώρα τα βάζα σας, δεν έχουν καμία σχέση τα κάστανα που έχεις βάλει σε μένα με τα κάστανα που έχετε πάρει εσείς. Αγόρι μου, τι λες? Τίποτα, Μαρία, μοίρασέ τα. Δεν θέλω να συζητήσω άλλο. Είναι συχνό φαινόμενο. Όταν μοιράζει κάποιος άλλος εκτός από εμένα, δεν γίνεται σωστή μοιρασιά. Δυστυχώς. Παύλο, τα ίδια έχω βάλει σε όλους. Και μάλιστα άμα ήταν πιο μικρά. Άμα ήταν πιο μικρά, έβαζα δύο αντί για ένα. Πάρε και τα δικά μου να τα δείτε. Εγώ δεν τα είδα καν. Δεν μιλάω για το μέτρημα, Μαρία, για το μέγεθος μιλάω. Προσπάθησα να βάλω σε όλους μεγάλα. Εντάξει. Ρε, αφού στο όταν τα φτιάξουμε, δεν θα μετράμε το πιο ενδικό μου. Ναι, απλά δεν θα βάλουμε 10 ο καθένας. Θα βάλει κανείς 20. Εντάξει, μας θα πάρω αυτή. Πάρτε. Τέλος. Τσαντίζομαι γιατί πολλές φορές μας περνάνε για χαζούς. Παίρνουν αυτά που θέλουν να πάρουν αυτοί και μας αφήνουν ότι περισσεύει. Ε, φίλε, κάτσε λίγο. Δεν είναι ίσα. Ακριβώς. Το ένας πόντος δεν λείπει. Ωραία, έλα πάρε το δικό μου. Δεν θέλω, ρε Μαρία, να πάρω τίποτα. Άραξε, ρε. Πάρτα. Εντάξει. Νομίζω πως ίσως ήταν λίγο υπερβολικός ο Παύλος. Εγώ δεν είμαι ζητιάνος να ζητιάνω συνέχεια, να τα μοιράζει τη σωστά. Αφού βλέπεις ότι δεν είναι ίσα, πες μας, ρε, εσύ, Μαρία, θέλω, πως ρε, έχω κουραστεί, μαλλιάσει η γλώσσα μου, το λέω από την πρώτη μέρα, ρε φίλε, δεν είμαι ζητιάνος. Ρε, πείτε, μοιράστε τα σωστά κάνουμε, να τελειώνει, ρε φίλε, τόσο δύσκολο είναι. Νομίζω ότι το κάνουμε, πείτε, δεν όχι, ρε, κατά λάθος γίνεται. Κάθε φορά κατά λάθος γίνεται. Εντάξει, όταν η Καλλιόπη του βάζει παραπάνω μερίδα φαγητό, εμείς δεν λέμε κάτι. Αλλά εννοείται για να πει κάτι, λέει, α, τα κάστρα τα δικά μου είναι λιγότερα, είναι πιο μικρά, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Θα σου δώσω από τα δικά μου. Να ανταλλάξουμε βάζα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Ε, μη θέλεις. Μη μας πας τα νεύρα αφού δεν θέλεις. Μη θίγεσαι. Προσπάθησε να μην κάνουμε ένταση, ξέρεις. Τώρα, παράδειγμα, εγώ έχω δύο μέρες, τρεις μέρες που με ρωτάνε σαν να έχεις χάσει το γέλιο σου. Δεν έχω όρεξη. Λογικό, δεν. Και εγώ δεν κρύβομαι. Εμένα φαίνεται στη μούρη μου ότι δεν είμαι καλά. Είμαι συνενωμένος γιατί πολλές φορές περιμένει από κάποιους ανθρώπους να φερθούν όπως εσύ φέρεσαι σε αυτούς. Δεν έχω όρεξη ούτε να παίξω αύριο ούτε μεθαύριο. Περιμένω να έρθουν τα παιδιά από εκεί πέρα να με το Μίτσο τα πάω καλά, λίγο, να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Δεν θέλω να μπω μέσα να δώσω πράγματα που εμένα δεν μου δίνουνε. Προμένως εγώ είμαι φίλος. Δεν κάνω. Ξαφνικά ο φίλος γίνεται φίλος. Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτό από τη στιγμή που δεν κάνεις έτσι και τα λες τα πράγματα όπως είναι, σε βγάζουν τρελό. Εύχομαι κάποια στιγμή να τελειώνει αυτή η κατάσταση, γιατί είναι κουραστική. Όλη μέρα το που σου βουζούν στα αυτιά, αλλά να σου πω, έχει μπει και ο Βασίλης στο κύκλο του, εκεί που ήμουνα κι εγώ, και αυτό κουράζει πραγματικά. Καλλιόπ, θες να τις φωνάξεις? Εγώ δεν θέλω. Εγώ. Παιδιά, το φαΐ είναι έτοιμο. Ερχόμαστε. Να και αν έρθεις, να και αν δεν έρθεις. Δεν περιμέναμε τους άλλους, όχι για κάποιο λόγο. Σερβιρισμένα τα φαγητά, τα παιδιά καθόταν απέναντι στο πικνίκ. Δεν ήθελε κανείς να πάει να τους φωνάξει, είναι η αλήθεια. Σηκώθηκε ο Παύλος κάποια στιγμή και τους φώναξε. Εγώ χάνω το δίκαιο μου με τα νεύρα μου. Και χάνω το δίκαιο μου. Από τη στιγμή που... Ναι, και εγώ το έχω αυτό. Σε κάνει να σε φτάσει. Ναι, εμένα με έχουν φτάσει. Σε φτάνει να τρελαθεί, να το εγκράσεις. Και δεν μπορείς να μιλήσεις, ρε φίλε. Γιατί όταν πας να μιλήσεις και να κάνεις ένα διάλογο, κατευθείαν σε κόβει και ξεκινάνε τα ουριαχτά. Και έχω πει και εγώ στο Παύλο τώρα, ας είμαστε ήρεμοι, προσπαθούμε τώρα, θα έρθουν άλλοι, θα αλλάξω λίγο το περιβάλλον μέσα. Ο κάθε ένας θα κάνει με αυτούς τους ανθρώπους που πιο πολύ μπορεί να μιλάς και να είναι ηρεμία. Εγώ, παράδειγμα, ψάχνω ηρεμία μου. Ο Σάμι εκτιμάει κάποιους από τους γαλάζιους. Ας πούμε, και εμένα ο Δημήτρης μου αρέσει πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Είναι πολύ τίμιο παιδί από αυτά που βλέπουμε τέλος πάντων μέχρι στιγμής. Και πραγματικά για εμένα είναι και ένα υπόδειγμα νικητή. Τουλάχιστον τα παιδιά που θα έρθουν κάτω είναι καλά παιδιά, δεν είναι. Τέλος πάντων, πάμε να φάμε. Προσπαθείτε να τα πάτε όλα καλά. Τώρα που θα μπούμε θα μας κοιτάνε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ εδώ και καιρό έχω πει ότι θα ήθελα να είμαι με τους γαλάζιους. Το έχει πει και ο Σάμι. Γιατί έχουν μια άλλη καλοσύνη σαν άνθρωποι.
αυτοί που είμαστε στο σπίτι μαζί είναι πιο πονηροί, πιο ύπουλοι να στη φέρουν, να στην κάνουν. Βάζουν λόγια που δεν έχεις πει, θέλουν να σε στήσουν στη γωνία, χωρίς λόγο κάποιες φορές. Απλά έτσι για να υπάρχει ίντριγκα. Οπότε ναι, για την ηρεμία μου σίγουρα θα ήθελα να ήμουν από την άλλη μεριά του φράχτη. Μπορεί να απαιτεί το μουτσάτσο, καλή όρεξη. Καλή όρεξη, παιδιά. Τι, τελείωσε, Παύλο. Τι είσαι εσύ, ρε. Καλά τα είναι, παιδί μου. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκίνησαν ήδη να τρώνε και να μας φώναξε ο Παύλος. Εντάξει, τώρα έχουμε ένα πράγμα ακόμα που κάνουμε κοινό. Δηλαδή, εντάξει, ας το κρατήσουμε λίγο κι αυτό. Ξέρω εγώ. Αλλά, όχι.